Λοιπόν, α, φωνάζω, θα ξανάρθουμε, ναι, θεολόγε. Όχι, θα ξανάρθουμε. Την καταστροφή, γιατί η παραλία μας είναι ιδανική. Πάμε, πάμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έλατε. Πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα το θέμα Κουφοντίνα. Σας είπαμε και πριν ότι κοντά μας θα έχουμε τον κύριο Παπαδάκη, Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρος, και τον κύριο Μαρακάκη. Να τους δούμε, να τους δύο έγκριτους νομικούς που έχουν ασχοληθεί και με το θέμα, να μας πούνε τη γνώμη τους, γιατί από ένα σημείο και μετά και σε αυτό το θέμα φαίνεται ότι η κοινωνία αρχίζει και διχάζεται πια. Από τη μία έχουμε το δικαίωμα στη ζωή, το ύψιστο αγαθό, έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την άλλη όμως έχουμε και το σεβασμό στους νόμους. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Παπαδάκη. Κύριε Παπαδάκη, ναι, καλημέρα σας καταρχήν. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Είδα εδώ την κυρία Μαρακάκη και σε εσάς. Είδα εδώ την απάντηση της κυρίας Κούρτοβικ στην κυβέρνηση, στην οποία ουσιαστικά λέει ότι ο κρατούμενος κατέθεσε στη γραμματεία αίτηση για τη μεταγωγή του. Μετά τη μεταγωγή του στο Δομοκό, κατέθεσε αμέσως αίτηση στον Κορυδαλό. Εδώ η κυρία... Κατέθεσε αίτηση για να πάει στον Κορυδαλό. Ναι. Ναι. Η κυρία Νικολάου, η γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής, έχει βγάλει μια δήλωση σήμερα το πρωί, στην οποία ουσιαστικά λέει ότι δεν αντιλαμβάνεται, λέει, γιατί η κυρία Κούρτοβιλ μας θυμίζει ότι για να προσφύγει ένας κρατούμενος στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης μεταγωγής, πρέπει πρώτα να έχει λάβει δύο αρνητικές αποφάσεις στην αίτησή του. Είναι προφανές, λέει, ότι γίνεται για λόγους στοχοποίησης της διοίκησης και για σκόπιμη αποφυγή της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι γίνεται τώρα? Καταρχήν, τώρα την πληροφορούμε την ανακοίνωση της κυρίας Νικολάου. Πριν από λίγο την έβγαλε. Γι' αυτό. Η οποία και προσθέτει άλλη μία αρνητική έκπληξη για το πρόσωπό της, διότι αν διαβάσετε το άρθρο 9, παράγραφος 4 του Σοφρονιστικού Κώδικα, θα δείτε ότι δικαίωμα του κρατουμένου να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών ιδρύεται όταν έχουν προηγηθεί δύο συνεχόμενες απορριπτικές αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών στο αίτημα μεταγωγής του. Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, ο Κουφοντίνας αμέσως μόλις πήγε στο Δομοκό υπέβαλε αίτημα μεταγωγής. Το αίτημα αυτό δεν έχει κριθεί. Έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από τις 11 Ιανουαρίου του 2021 και έχουν ζητηθεί και αντίγραφα των διοικητικών πράξεων με τις οποίες αποφασίστηκε η μεταγωγή του στο Δομοκό, τα οποία δεν του έχουν δοθεί παρά τις συστάσεις και του συνηγόρου του πολίτη. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν παραβιάζει μόνο επί της ουσίας τον νόμο, ο οποίος προβλέπει ότι όποιος είναι στις αγροτικές φυλακές και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επαναμετάγεται στο κατάστημα από το οποίο αρχικά μετήχθη, αλλά παραβιάζει και την υποχρέωσή της να δώσει τη δυνατότητα στον κρατούμενο να προσφύγει. Άρα, στο στάδιο αυτό δεν είναι δυνατή νομικά η προσφυγή του Κουφοντίνα σε οποιοδήποτε κύριε δικαστήριο. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε. Παρακάτω, κυρία Νικολάου, λέει, στο άρθρο 6 του Σοφρονιστικού Κώδικα αναφέρεται ότι επιτρέπεται η αναφορά στο Συμβούλιο της Φυλακής κάθε παράνομης ενέργειας σε βάρος κάθε κρατούμενου και σε περίπτωση αρνήσεως ή μη απαντήσεως χορηγείται η δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο Εκτέλεσης Ποινών. Αυτό γιατί δεν ο κύριος Κουφοντίνας δεν επέλεξε αυτή τη διαδικασία? Ακούστε λίγο, αυτή είναι μια γενική διάταξη που δεν έχει ισχύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι σας ανέφερα ειδικότερη διάταξη για τις μεταγωγές. Αυτά είναι οι υπεκφυγές λοιπόν. Η κυβέρνηση παραβιάζει και επί της ουσίας και επί της διαδικασίας τον νόμο. Και τώρα, τη στιγμή που μετράμε ώρες, αν θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός ή θα πεθάνει, καθόμαστε και πετάμε τον μπαλάκι στον ίδιο τον Κουφοντίνα. Άρα, κύριε Παπαδάκη, έχουν καθυστερήσει. Για να καταλάβουμε όλοι, έχουν καθυστερήσει να απαντήσουν, σωστά? Σωστά. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να προσφύγει στην Βέβαια δεν μπορεί να προσφύγει. Δεν έχει ιδρυθεί ακόμα στάδιο αρμοδιότητας του ποινικού δικαστηρίου. Διοικητικό είναι το θέμα και αφορά την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών της οποίας πρόεδρος είναι η κυρία Νικολάου. Κανονικά, σε πόσες μέρες πρέπει να δοθεί απάντηση, μήνες, δεν ξέρω. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο? Εξαρτάται από το επίγον της υπόθεσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά την κυρία Νικολάου, η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών έχει ασχοληθεί από τις 4 Ιανουαρίου του 2021. Αυτό ποιος το κρίνει, το κατά πόσο είναι επίγον? Η ίδια η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών. Μάλιστα. Γιατί δεν προσφεύγει όμως τώρα, αφού φτάσαμε στο μη περαιτέρω? Μα δεν έχει δικαίωμα, κύριε Χασαπόπουλε, αυτό σας εξηγώ. Δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει. Εμείς, κάποια αντιπροσωπεία δικηγόρων, πήγαμε και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου προχθές. Ευχόμαστε την αυτεπάγγελτη ανάμειξη της δικαιοσύνης για να δοθεί μια λύση. Δεν μπορεί να την προκαλέσει ο κατηγορούμενος. Η κυβέρνηση έχει μόνο αυτή τη δυνατότητα να αποφασίσει με την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών την μεταγωγή του στον Κορυδαλό, όπως ο νόμος ο δικός τους προβλέπει. Κύριε Μαρακάκη, τι λέτε?
Την καλημέρα μου πρώτα απ' όλα στον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα σας, και αντεύχομαι. Θέλω να πω το εξής. Η εικόνα που έχει δοθεί από την Γενική Γραμματέα είναι ότι έχει λάβει αντίγραφα όλου του φακέλου. Κάποια στιγμή, από ό,τι κατάλαβα την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε το επιχείρημα ότι δεν έχει λάβει η κυρία Κούρτοβικ επικυρωμένα αντίγραφα, το οποίο όμως δεν αποτελεί προϋπόθεση για να προσφύγει και να προσβάλλει όποια απόφαση, με βάση το συμφωνιστικό κώδικα, είτε και αργότερα στο Συμβούλιο. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι μας απασχολεί και σαν νομικό κόσμο και σαν κοινωνία, είναι αν τελικά θέλουμε να έχουμε δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Αντιλαμβάνεστε το χάος που θα επικρατήσει εάν ο κάθε κρατούμενος, ανεξάρτητα από τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ή τι εκτόπισμα έχει στην κοινωνία, γιατί τώρα δεν μιλάμε για κάποιον απλό κρατούμενο, ένα απλό βαρυπινίτη, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφαιρέσει 11 ζωές και ο οποίος είναι και αμετανόητος σε ό,τι έχει κάνει, με ό,τι αυτό σημαίνει. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει το ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε δει ένα κύμα υποστήριξης στο πρόσωπο ενός ανθρώπου και όχι απλά στο πρόσωπο ενός κρατούμενου ή βαρυπινίτη. Δηλαδή φαίνεται να υπάρχει εκεί έξω στην κοινωνία στην οποία ζούμε και προσπαθούμε να ζήσουμε όλοι μαζί με κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια εφαρμογή για όλους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύμα υποστήριξης στα ποιοτικά και ιδεολογικά χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή όντως είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Άρα εσείς λέτε ότι ο Κουφοντίνας θα κάνει αυτά τα πράγματα για να δημιουργήσει μια γενικότερη πολιτική αναταραχή. Αυτό θεωρώ ότι... Ας μην δώσουμε την προσωπική μου, ας πούμε, πολιτική ιδεολογική άποψη, εγώ να τοποθετηθώ νομικά. Θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος ήταν ένας από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στη δίκη της με την Χρυσή Αυγή και είχε και μια εξαιρετικά πρόσωπη παρουσία. Τι θα γινόταν εάν αύριο το πρωί ο Ρουπακιάς ή ο Λαγός έκανε απεργία πείνας επειδή δεν θέλει να εκδοθεί εις βάρος του ένταλμα σύλληψη. Ή εάν αύριο το πρωί ο Λιγνάδης σταματήσει να συντίζεται επειδή θεωρεί, που μπορεί και ευλόγως να το θεωρεί, ότι το ένταλμα εις βάρος του ήταν παράνομο. Θα επικρατήσει χάος. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη δύο ή τριών ή πέντε ταχυτήτων ανάλογα με το τι επιθυμεί ο κρατούμενος, ανεξάρτητα από το αν έχει κάνει ένα ή εκατοντάδες εγκλήματα. Νομικά τι μπορεί να κάνει τώρα ο Κουφοντίνας εάν υποτίθεται αυτό που λέει η πολιτεία, να κινηθεί νομικά ο ίδιος για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία, να σταματήσει την απεργία πείνας. Μπορεί να κάνει κάτι που να ικανοποιεί, ας πούμε, και τις δύο πλευρές. Να βρεθεί μια μέση λύση. Μια μέση λύση αυτό. Προηγουμένως τοποθετήθηκε ο κύριος Παπαδάκης ως προς τα νομικά του όπλα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ακόμα και σε αυτό το στάδιο μπορούν να προσφύγουν για να εκθέσουν τις απόψεις τους, οι άνθρωποι, η νομική του υποστήριξη δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη μεταγωγή του. Πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει, διότι ο λόγος για τον οποίο οδηγήθηκε στο Δομοκό ο κ. Κουφοντίνας ήταν πολύ συγκεκριμένος και στηρίζεται στον νόμο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο καθένας από εμάς, όταν θεωρεί ότι αδικείται, έχει νομικά όπλα. Ναι, ο άλλος σου λέει όμως ότι δεν κάνω την προσφυγή γιατί θα μου την απορρίψεις από ένα σημείο και μετά. Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι κάτι άλλο, δεν βλέπουμε το μέλλον και οι δικαστές έχουν και εκείνοι ακολουθούν κάποιους κανόνες. Άρα και φυσικά εκτιμάται, η κάθε περίπτωση εκτιμάται και διαφορετικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικό πλαίσιο για τον Κουφοντίνα και διαφορετικό για άλλους υπόλοιπους. Άρα λέτε ότι μπορεί να προσφύγει και τώρα στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, κυρία Βούλγαρη, στο στάδιο που βρισκόμαστε, που πραγματικά η ζωή αυτού του ανθρώπου κρέμεται από μία κλωστή, θα απευθυνόμουν στην οικογένειά του και θα ρωτούσα ευθέως εάν επιθυμεί την αναγκαστική σύντηση. Γιατί να πεθάνει ο Κουφοντίνας? Για να έχουμε χάος στην Ελλάδα? Να, δεν θέλει κανείς να πεθάνει ο Κουφοντίνας. Προφανώς. Και γι' αυτό λέω ότι εάν ήμουνα στη θέση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αυτή τη στιγμή υποστηρίζουν τη μεταγωγή του και όχι το να ζήσει, δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει να μεταχθεί, να πετύχει δηλαδή αυτό το αίτημά του, ή αν υπάρχει η πραγματικότητα να θέλει να τον κρατήσει τη ζωή. Θέλουν να τον κρατήσουν τη ζωή. Επιθυμούν την αναγκαστική του σύντηση. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει ένας κρατούμενος. Πάντως, χθες από το ρεπορτάζ προκύπτει, δεν ξέρω και αν ο κύριος Παπαδάκης μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό, ότι χθες δέχτηκε να κάνει αιματολογικές εξετάσεις, ενώ μέχρι πρότινος δεν δεχότανε, και μάλιστα βγήκαν και θετικές. Πράγμα που είναι θετικό για την εξέλιξη της υγείας του. Κύριε Παπαδάκη, έχετε κάποια στοιχεία γι' αυτό εσείς?
έχω να σχολιάσω τα εξής όσον αφορά το θέμα των εξετάσεων. Ο Κουφοντίνας δεν έχει αρνηθεί ποτέ να κάνει εξετάσεις στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Αρνείται βεβαίως την αναγκαστική σύντηση και έχει δώσει την εντολή αυτή στους γιατρούς και την έχει διαμηνήσει και στην οικογένειά του. Και αυτή είναι σεβαστή και το έχουν πει οι γιατροί όλοι κτλ. Δεύτερον, η μεταγωγή του Κουφοντίνα δεν στηρίζεται στον νόμο, όπως είπε ο κ. Μαρακάκης. Είναι αντίθετη στον νόμο, γιατί ο νόμος προβλέπει ρητά επαναμεταγωγή στα καταστήματα από όπου αρχικά μετήθησαν. Άρα από τον Κορυδαλό πήγε στις αγροτικές, στον Κορυδαλό επιστρέφει. Η κυβέρνηση τον έγραψε τον νόμο, δεν τον έγραψα εγώ, αυτήν τον παραβιάζει. Τρίτον, τα παραδείγματα Λαγούρου, Παγιά και άλλων είναι αδόκιμα για τον εξής λόγο. Ο Κουφοντίνας δεν ζητάει να αφαιθεί ελεύθερος, δεν ζητάει να λήξει η ποινή του, δεν ζητάει καν να γυρίσει στις αγροτικές φυλακές ή να πάρει άδεια. Ζητάει να εφαρμοστεί ο νόμος. Εάν οποιοδήποτε από αυτούς, κύριε Μαρακάκη, ήταν στη θέση του Κουφοντίνα, να είστε βέβαιος ότι θα υπέγραφα από τους πρώτους. Διότι οι αρχές δεν είναι à la carte και σχετικές, ισχύουν για όλους τουλάχιστον οι δικές μου αρχές. Και δεν θέλω, κύριε Χασαπόπουλε, ούτε να καεί η Αθήνα, ούτε να γίνουν επεισόδια, ούτε να πάμε σε ένα σκηνικό κλέφτες και αστυνόμοι και σε μία πόλωση ή με το κράτος ή με τους τρομοκράτες. Φοβάμαι ότι τα θέλει η κυβέρνηση αυτά, και γι' αυτό εξωθεί τον Κουφοντίνα στο θάνατο, και αντί να πάρει μία απόφαση εδώ και τώρα να τον μεταγάγει στον Κορυδαλό, μας βάζει όλους να παριστάνουμε τους συνηγόρους του Κουφοντίνα και που θα προσφύγει και τι θα κάνει. Κύριε Παπαδάκη, αυτό που λέτε τώρα, αυτό όμως που λέτε δεν είναι πίεση προς τη δικαιοσύνη, δεν είναι ένα μέσο πίεση. Να τη βάλει τους δικούς του όρους. Ναι, η κυβέρνηση πιέζει τη δικαιοσύνη, κυρία Βούλγαρη, διότι τη βάζει στο παιχνίδι τη στιγμή κατά την οποία μέχρι τώρα καθιστούσε αδύνατη την προσφυγή σε αυτήν. Και εξακολουθεί να είναι αδύνατη η προσφυγή σε αυτήν, διότι σας είπα ότι απαιτούνται δύο απορριπτικές συνεχόμενες αποφάσεις για να μπορεί ο Κουφοντίνας να πάει στο δικαστήριο, που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το θέμα είναι στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματέως, και με μια απόφαση, με μια πονοκονδυλιά μπορεί να λυθεί το θέμα. Λυπάμαι που το έχει αναγάγει σε μείζον θέμα γοήτρου της Νέα Δημοκρατία αυτό. Χάνει, διότι ακόμη και από τις τάξεις της λιθαίνουν οι φωνές λογικής κάθε μέρα που περνάει. Δεν έχει ενωθεί όλη η κοινωνία, γιατί ξαφνικά γίνανε οπαδοί του Κουφοντίνα. Κανείς μας δεν είναι. Καλό είναι πάντως να κάνουν και οι δύο πλευρές ένα βήμα πίσω. Έτσι. Για να εκτονωθεί η κατάσταση, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Καθημερινά, εν μέσω κορονοϊού, έχουμε τις διαδηλώσεις. Έχουμε κόσμο να συνοστίζεται. Έχουμε επιθέσεις και καψίματα. Προχθές πήγανε, χτυπήσανε κάτι αστυνομικούς και κάτι μηχανές. Να σας πω γι' αυτό. Δεν έχουμε μόνο αυτά και λυπάμαι που τα κανάλια σας προβάλλουν μόνο αυτά. Το Σάββατο είχαμε 3.000 ανθρώπους που διαδήλωσαν ανέμακτα και ειρηνικά στο Σύνταγμα, χωρίς να πέσει ένα αποτσίγαρο στον δρόμο. Διαδήλωσαν όμως 3.000 άτομα, κύριε Παπαδάκη, την ώρα που λοιπόν, έχουμε πανδημία. Και ήταν η μόνη διαδήλωση που η αστυνομία επέτρεψε. Όλες τις άλλες τις ψεκάζει εν το γενάστε και όποιος πάει να διαδηλώσει καταλήγει προσαγόμενος. Τι θέλετε να πείτε, γιατί δεν τα δείξατε, δεν τα δείχνουν, κύριε Παπαδάκη, δεν τα προβάλλουμε όλα αυτά. Πώς είπατε? Δεν τα προβάλλουμε όλα αυτά. Γιατί το λέτε με αυτόν τον τρόπο? Γιατί, κύριε Χασαπόπουλε, η αναλογία της προβολής των επεισοδίων με τις μαζικές διαδηλώσεις είναι ούτε 20%. Κάνετε και εσείς το ίδιο λάθος που κάνουν και οι πολιτικοί, να ξέρετε. Γιατί από ένα σημείο και μετά νομίζετε ότι και οι δικηγόροι ή οποιοδήποτε μπορεί να μονοπολούν την επικαιρότητα. Έχουμε διάφορους πολιτικούς που έρχονται εδώ, κύριε Παπαδάκη, και διάφορους δικηγόρους. Θέλω να σας πω, έρχονται εδώ δικηγόροι και πολιτικοί. Δεν τους αρέσουν οι τίτλοι που βάζουμε. Δηλαδή δεν αφήνουν πια τους δημοσιογράφους ούτε τους τίτλους. Να βάζουν. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κάτι, μην το πάτε. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη, και εσείς και όποιος θέλει να είσαστε εδώ να καθορίζετε εσείς τη σειρά. Αν το θέλετε. Όχι, εντάξει, εγώ απλώς λέω. Εμάς παρακαλώ, ήρθε κανείς να πει πώς κάνει ο Παπαδάκης το δικαστήριο του. Πώς κάνει την υπερασπιστική του γραμμή. Πάντως, έτσι για να κλείσουμε, εγώ θα ήθελα να κλείσουμε με την επιστολή, με την ανακοίνωση που έβγαλαν οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι πραγματικά ζητούν από τον Δημήτρη Κουφοντίνα να μην δώσει τέλος στη ζωή του έτσι με αυτόν τον τρόπο, να ζητήσει το δίκιο του στη δικαιοσύνη. Και να σταματήσει την απεργία. Και να σταματήσει λοιπόν, την απεργία. Ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Και κύριε Μαρακάκη, και εσάς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε.